Στο δημοτικό γήπεδο των Σερών, ο Πανσεραϊκός έφτασε στην ένατη νίκη του με ανατροπή, αφού βρέθηκε να χάνει 0-1 από τον Αγροτικό Αστέρα, αλλά με δύο γκολ στα τελευταία 12 λεπτά έφτασε στο τελικό 2-1. Η ομάδα του Ευόσμου άνοιξε το σκορ στο 25ο λεπτό. Ο Χατζής έκανε το σουτ έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού και ο Ρίστιτς δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Στο 76 έγινε η φάση που σημάδεψε το παιχνίδι. Ο διαιτής Παπαργυρίου έδειξε το σημείο του πέναλτι για χέρι του Γκότοβου και απέβαλε τον παίκτη του Αγροτικού Αστέρα. Δύο λεπτά αργότερα ο Δημήτρης Γκούρτσας εκτέλεσε το πέναλτι και ισοφάρισε 1-1. Αξιοποιώντας το αριθμητικό πλεονέκτημα, ο πιο επιθετικός Πανσεραϊκός πήρε την νίκη στο 88ο λεπτό του αγώνα. Ο Γαβριλίδης έκανε τη σέντρα και πάλι ο Γκούρτσας με κοντινό πλασέ έγραψε το 2-1 στην 100η παρουσία σε αγώνα της Football League για τον τεχνικό του Πανσεραϊκού Παναγιώτη Δηλμπέρη. Ένα μεγάλο μυστικό που αφορά τους προπονητές και την παρουσία τους στους πάγκους είναι να γουστάρεις την ομάδα σου. Και εγώ αυτά τα παιδιά τα γουστάρω πολύ. Και θα τους δίνω συνέχεια συγχαρητήρια και θα είμαι θειασότης σε ό,τι και αν κάνουν. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι που προσωπικά την ομάδα μου την αφήνει με μεγάλη πικρία. Ήμασταν κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Ευτυχήσαμε, προηγηθήκαμε στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε κατοχή μπάλας. Και νομίζω ότι φαινόταν ότι το παιχνίδι θα τελειώσει έτσι. Δυστυχώς έγινε μια φάση η οποία ήταν καθαρό πέναλτι και αποβολή και εκεί αλλάξανε τα πράγματα. Συνεχίζουμε με λιγότερο άγχος. Κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ο Πανσεραϊκός είναι Πανσεραϊκός, κάθε παιχνίδι πρέπει να τον νικάει. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα μας αδικεί. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Ο αντίπαλος κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Και καλή συνέχεια και στον κύριο Δηλμπέρη, ο οποίος με βοήθησε να ανδρωθώ ποδοσφαιρικά.